Χαίρετε Αλανάκιο. Αλάνι, Αλάνιο, Αλανάκι, Αλανάκιο. Λοιπόν, Μπούστη, επειδή ουσιαστικά η ομοφιλοφιλία είναι πολύ σημαντικό θέμα στη σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι και τα ναρκωτικά και τα φροντίσια νοσήματα και η πρόωρη εγκυμοσύνη, και επειδή κανείς δεν θέλει ο γιος του να είναι γκέι, να συνυφάρει έκσταση σπασμένο σε σκόνη από τη μύτη, να έχει χλαμίδια και να είναι έγκυος από τα 16, ο γιος του, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσε να είναι κολλημένος με όπα, όπα, όπα. Ποιο είναι το θέμα μας? Ποιος μπορεί να θεωρηθεί γκέι? Λοιπόν, όπως έλεγα, βασικά ό,τι να είναι έλεγα, πρέπει να βελτιώσω τις εισαγωγές που κάνω στα βίντεο. Στα βίντεα, γιατί είναι πληθυντικός. Το βίντεο είναι ενικός. Λοιπόν, βλέπεις έναν τύπο στο δρόμο, okay. Φοράει ροζ μπλούζα, φούξ παντελόνι, περπατάει και κουνάει τον κόλο του. Είναι γκέι? Προφανώς. Αλλά προσοχή, αν δεν τον παίρνει από κόλο ή δεν τον δίνει σε κόλο, αντρικό κόλο, τότε όχι, δεν είναι γκέις. Γιατί τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Γκέι σημαίνει... περίμενε λίγο. Καλά, είναι στα αγγλικά βέβαια, ελεύθερη μετάφραση θα κάνω. Η λέξη gay αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος ή στο να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Τι? Ίντερνετ. Δεν βοηθάς. Λοιπόν, ομοφιλόφιλος. Ελεύθερη μετάφραση πάλι. Η λέξη ομοφιλόφιλος αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ερωτική έλξη από άτομα του ίδιου φίλου με αυτόν. Τολμώ να πω ότι αυτό ήταν το πιο σαφές πράγμα που έχω διαβάσει στο ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο. Τέλος πάντων. Άρα, εκείνος με τη ροζ μπλούζα και το μοβ παντελόνι, μοβ ήτανε. Και το φούξ παντελόνι, όσο και να κουνάει τον κόλο του, αν δεν νιώθει έλξη για αγοράκια, δεν είναι γκέις. Επειδή έχω γράψει εδώ πέρα μαλακίες, φίλε, ό,τι να έχω γράψει. Πάμε το υπόλοιπο βίντεο freestyle. Κάτι άλλο, έτσι για να δείτε πόσο βλάκες είμαστε γενικά οι άνθρωποι, ή καλύτερα, πόσο βλάκες ουσιαστικά μας κάνει η κοινωνία. Γιατί ουσιαστικά μας χειραγωγεί. Πάπετ μον είμαστε. Γαμημένες μαριονέτες. Γαμημένα πάπετ μονς. Πάπετ μον. Πάπετ μον. Αυτό εδώ το πράγμα. Δεν έβλεπες Digimon, ε. Τέλος πάντων, πέρα από όλες αυτές τις πίπες, ρωτάω όποιον θέλεις ψιλομεγάλο. Προσωπικά είμαι 23 χρονών. Και έχω ζήσει σε άλλες εποχές. Ειδικά αν είσαι 14 με 16 εκεί γύρω. Και καλώς ή κακώς, έχω παρατηρήσει ότι η γενιά που είμαι τώρα, που είμαι εγώ 23 χρονών, με τη γενιά που είναι τώρα 15 ή πιο μικρή που είναι 10, υπάρχει πιο μεγάλη διαφορά στην κοινωνία γενικά όπως είναι και στη ζωή που κάνουμε από ό,τι υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 15 με τα τωρινά 15χρονα, η κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν ως 15χρονα είναι εντελώς διαφορετική, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν ξέρω τι φταίει. Θα σε πω για κάτι που ίσως να μην έζησες αν είσαι πολύ μικρός. Πριν που είπα για τον τύπο με την ροζ μπλούζα, ίσως μερικοί να παρεξηγήθηκαν και να έχουν βγει ήδη από το βίντεο και να μην βρουν αυτό το σημείο. Γιατί ουσιαστικά πλέον όλοι φοράνε μια ροζ μπλούζα. Όλοι. Πολύ ρε φίλε. Οι περισσότεροι φίλοι μου δεν φορούσαν ποτέ ροζ μπλούζα. Αλλά γενικά, ναι, πολλοί άνθρωποι φοράνε το ροζ πάνω τους. Σαν χρώμα. Σε μπλούζα, ας πούμε, θεωρείται φυσιολογικό να έχει μια ροζ τσάντα. Για κάποιο λόγο είναι γκέι, αλλά η ροζ μπλούζα είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις μαλακίες, αλλά το θέμα είναι, όταν ήμουν εγώ εκεί γύρω 12 με 15 εκεί, αν βλέπαμε άτομο με ροζ μπλούζα, ξέραμε στάνταρ ότι είναι γκέι. Τώρα, μπορεί να ήτανε, μπορεί και να μην ήτανε. Τέτοια μυαλά κουβαλούσαμε, δεν έχει σημασία. Που και να ήτανε, δεν μας αφορά. Γιατί πάλι τέτοια μυαλά κουβαλούσαμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ροζ,
τότε θεωρούταν κοριτσίστικο χρώμα. Ναι, θα το φόραγε κάποιος ο οποίος ήταν έτσι λίγο ψαγμένος, να σου το πω έτσι. Ας πούμε το άτομο που θα έβαφε τα μαλλιά του μοβ ή πράσινα, ναι, μπορεί να φόραγε κάτι ροζ. Στα αρχίδια του, κατάλαβες. Αλλά γενικά ο κόσμος όχι, δεν φόραγε ροζ, γιατί θεωρούταν κοριτσίστικο χρώμα. Αν πας εκεί πέρα γύρω στο 2000 με 2004, όχι, τα αγόρια δεν φορούσαν ροζ. Τώρα θα βγεις και ο ένας στους 10 φοράει ροζ. Τότε δεν ήταν έτσι. Θεωρούταν κοριτσίστικο χρώμα. Και αν έλεγες τότε σε μένα ή στον οποιοδήποτε ότι ξέρεις κάτι, το 2010 και μετά το ροζ θα αρχίσει να γίνεται χρώμα mainstream, θα το φοράνε και τα αγόρια, θα σε κοροϊδεύαμε, θα λέγαμε τι είναι αυτά που λες, το ροζ. Κι όμως να, που ήρθε στη μόδα και φοράνε ροζ. Κατάλαβες, εμείς τότε το αποφεύγαμε. Βασικά, όχι το αποφεύγαμε, απλά δεν φορούσαμε ροζ. Και τώρα είναι της μόδας και το φοράν πολλά άτομα. Και να σε πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλήθεια, ό,τι θέλετε ας φοράτε, δεν έχω θέμα. Κατάλαβες, απλά αυτό που λέω είναι ότι η δικιά μου άποψη δεν επηρεάζεται από τη γνώμη της κοινωνίας. Η δικιά σου γενικά είναι πράγματα που αλλιώς τα βλέπει ο ένας, αλλιώς τα βλέπει ο άλλος. Και επειδή είμαι σκαλωμένος άνθρωπος, κάποια πράγματα με πειράζουν κάπως παραπάνω. Ας πούμε, κι άλλα δεν μου πούνε στην ηλικία μου, δεν έχουν θέμα με αυτό το ότι πλέον φοράνε τα άτομα ροζ, ρε φίλε, φοράει ο κόσμος ροζ. Δεν τους πειράζει. Και εμένα δεν με πειράζει το ροζ από το καθ' αυτόν. Sorry. Με πειράζει το ότι μπόρεσε η κοινωνία να αλλάξει τα μυαλά έτσι, ώστε κάτι που τότε ήμασταν κάθετοι ότι δεν πρέπει να γίνεται, τώρα γίνεται και δεν λέει κανένας τίποτα. Κατάλαβες. Αυτό το πράγμα. Το πόσο εύκολα μπορεί η κοινωνία να αλλάξει το μυαλό κάποιου. Το πόσο εύκολα, ας πούμε, εμείς τώρα για παράδειγμα, τι να σε πω ρε φίλε, το να πηγαίνει ένας μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, με ανήλικες, και όταν λέω μεγάλος, μεγάλος, δεν σε λέω εκεί 17 ή άλλοι, 19 ή άλλος και τέτοια, που δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η νόμη, ποιες ηλικίες επιτρέπεται, σε λέω ρε φίλε, μια είναι 18χρονη, με τον άλλον που είναι 40, okay. Πράγμα που είναι νόμιμο γιατί είναι 18χρονοι, okay. Παρά τα αυτά, θα τον πουν, η κοινωνία που θα το βλέπει θα πει τι είναι αυτά που κάνεις με την μικρή. Και αυτή τη στιγμή έτσι είναι η κοινωνία φτιαγμένη που αυτό το πράγμα δεν είναι αποδεκτό, παρόλο που είναι νόμιμο. Αν κάποια στιγμή αλλάξει η κοινωνία και αυτό το πράγμα αρχίσει να γίνεται ουσιαστικά όχι νόμιμο, γιατί νόμιμο είναι ήδη αποδεκτό, τότε να ξέρεις ότι είμαστε γιαυτίσιμο σαν κοινωνία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, Αλάνια, και για να καταλήξουμε κάπου, ποιος μπορεί να θεωρηθεί γκέι? Αυτός που του αρέσουν οι άντρες, ή που γαμιέται με άντρες ή που γαμάει άντρες. Και για να πω την αλήθεια, αν αυτός ο γκέι δεν είναι γιος σου, τότε ουσιαστικά δεν σε αφορά και το αν είναι γκέι ή όχι. Εκτός άμα ψήνεσαι να τον σφυρίξεις. Και ροζ μπλούζα, εγώ προσωπικά την θεωρώ αντιαισθητική σε αγόρι. Αλλά δεν μπορώ να σε κατακρίνω για τον ντύσιμό σου, και γενικότερα δεν μπορώ να κατακρίνω σχεδόν κανέναν για τον ντύσιμό του, γιατί δεν με παίρνει. Η γκαρταρόμπα μου είναι η πιο άχρωμη γκαρταρόμπα που υπάρχει στον κόσμο. Φοράω μόνο μαύρο, άσπρο, γκρι και χακί. Δηλαδή, βλέποντας με στον δρόμο, λες, σαν να είμαι από το παρελθόν φαίνεται. Δηλαδή, δεν προσέχω τον ντύσιμό μου και ουσιαστικά έχω ένα κατά κάποιον τρόπο ντύσιμο χωρίς χαρακτήρα, είναι πολύ απλό. Δηλαδή βασικά όπως είμαι τώρα με δεις, έτσι βγαίνω έξω, είναι μια γκρι βερμούδα ρε φίλε. Κατάλαβες, η κάλτσα ποτέ δεν είναι κοντή, είναι μακριά και τα διπλώνω προς τα κάτω. Δηλαδή είναι περίεργο το ντύσιμο μου, οπότε όχι, δεν μπορώ να πω εγώ εσένα πως θα ντύνεσαι. Γιατί δεν είμαι ουσιαστικά ένα άτομο από το οποίο δεν μπορεί κανένα στον κόσμο να πάρει στυλιστικές συμβουλές. Τα λέμε λοιπόν, Αλάνια, να περνάτε καλά. Αν φοράς ροζ, αν είσαι γκέι ή αν παίρνεις ναρκωτικά, να ξέρεις εγώ πάλι σε πάω. Τα λέμε. Αλλά αν παίρνεις ναρκωτικά, κόψτε όσο είναι νωρίς.